Γεια σας φίλες και φίλοι του Resport.gr και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα έχουμε ένα έκτακτο βίντεο αφού ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με μεγάλη τιμωρία λίγο πριν την τελική ευθεία των play-offs, συγκεκριμένα στο μάτς κόντρα στην Λαμία για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες με την θύρα 13 να μένει κλειστή έπειτα από απόφαση της ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός αυτό όμως, ένα πανό που κρεμάστηκε στη θύρα των οργανωμένων στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τους φθιώτες είχε ως αποτέλεσμα να επιληφθεί εκ νέου η ΔΕΑΒ και να καλέσει τους πράσινους σε απολογία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα του προκλητικού πανό ήταν «Λουκέτο βάλτε στη Βουλή, όχι στη θύρα 13» και κατέβηκε μετά από 2 ώρες. Με αφορμή αυτό, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «επειδή αφορά κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της χώρας, δηλαδή Βουλή των Ελλήνων, είναι δε υβριστικό, καθώς ον αναφέρεται απαξιωτικά για αυτόν ως πυλώνα της ελληνικής δημοκρατίας», εξισώνοντάς τον με τη θύρα 13 των φιλάθλων της εγκαλούμενης ΠΑΕ, ζητώντας παράλληλα το κλείσιμο της Βουλής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επιτελεί σωστά το έργο της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το προαναφερθέν πανό εισήλθε στη αθλητική εγκατάσταση προφανώς με ανοχή της εγκαλούμενης ΠΑΕ, καθώς ον είχε ήδη επιβληθεί η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης χρήσης πανό από θεατές της θύρας 13. Η απολογία και η όποια τιμωρία του Παναθηναϊκού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και ώρα 11:30 το πρωί. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα μεταγραφικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Resport.gr. Ευχαριστούμε πολύ.